Είναι σαφής. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά μέχρι ενός ορίου για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Θα ήθελα να σας πω ότι από τη δική μας τη μεριά έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, έχουμε φτάσει σε θεωρείτε ένα ότι έχει όριο. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες. Που... Όχι, τα βασικά τώρα λέμε. Αλλά από τη δική μας μεριά έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις αυτών των μηνών. Δεν έχουμε πάρει μέτρα τα οποία έχουν δημοσιονομικό κόστος. Και συγχρόνως έχουμε υποβάλει πρόγραμμα κοστολογημένο, το οποίο αν θέλει κανένας και να το ελαττώσει είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Οπότε με μία έννοια αναμένουμε την αντίδραση ή την σκέψη από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν όμως αυτό που έχει ονομαστεί κόκκινες γραμμές, οι οποίες αν τις ξεπεράσεις πας σε εφησιακά μέτρα. Αυτό είναι οι μισθοί, οι συντάξεις, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, το ζήτημα του ασφαλιστικού, ότι δεν μπορεί να το διαλύσεις, δεν μπορεί να έχεις ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και πάει λέγοντας. Αυτό διαμορφώνει ένα τοπίο, μαθαίνουμε, και αυτό είναι αρκετά έγκυρο, ότι υπάρχει σημαντική διαφωνία ή διαφωνία μεταξύ των εταίρων πια. Το Διεθνές Μονοπωλιακό Ταμείο. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν διαφωνήσει μεταξύ τους. Ναι, και κάποιος μπορεί να πει ότι έχει και ένα χαρακτήρα καλού και κακού. Ναι, καλού και κακού. Όμως έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εδώ των δοθέντων λοιπόν, με τον κύριο Ντράγκη χθες, η συνάντηση με τον κύριο Δραγασάκη, έχετε κάποια πληροφόρηση, πώς πήγε? Η πληροφόρηση που ξέρουμε έχω... τι είπε ο κύριος Δραγασάκης, ότι ήταν μια επικοδομητική... Δεν έχω πολύ αισιόδοξη. Δεν ξέρουμε τι είπε ο Ντράγκη. Το επικοδομητικό είναι καλό πράγμα. Εντάξει, αλλά είναι πολύ τυπικό. Αν δεν πήγαινε καλά, νομίζω ότι θα έλεγε κάτι παραπάνω. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα? Το πρόβλημα της ρευστότητας. Αυτό δεν είναι το κεντρικό πρόβλημα. Σε τι συνίσταται το πρόβλημα της ρευστότητας? Εκτός από τις υποχρεώσεις σου στους δανειστές, εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις, να πρέπει να είσαι σε ικανοποιητικό βαθμό εντάξει τις υποχρεώσεις σου σε σχέση και με τους άλλους προμηθευτές που αφορούν το συνολικό δημόσιο τομέα. Αυτό δεν είναι το κεντρικό. Που αυτή τη στιγμή να είναι εντάξει το κράτος. Αυτό λέω ακριβώς. Και να υπάρχει μια δυνατότητα να ανοίξει και η στρόφιγγα από τη μεριά των τραπεζών σε μια σειρά δάνεια. Το λέω χοντρά, γιατί όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλών επιπέδων δάνεια. Ώστε να γίνει τόσο δυνατόν η αγορά να διαμορφωθεί ένα κλίμα το οποίο να τονώνει την ενεργοζήτηση. Ναι. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Επιτρέψτε μου. Απάντηση για το. Όχι από εσάς. Δεν πήραμε χτες το ότι είπε ο Ντράγκη, θα την πάρουμε σήμερα όμως. Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζεται και αλλιώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είμαστε στο εξής σημείο. Μιλήσαμε με τον κύριο Μάρδα πριν από λίγη ώρα, ο οποίος μας είπε ότι τα 200 εκατομμύρια, περίπου 200. Δεν είναι τόσο ακριβώς, αλλά. Ναι, περίπου λέω. Οι τόκοι στο Δουνουτού θα πυροδούνε σήμερα. Ναι, βέβαια. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Γιατί είσαστε παλιό, τέλεχος, υπήρξατε και γραμματέας. Τώρα γίνατε και πρόεδρος. Στην ηγετική ομάδα είναι, ξέρουμε τώρα. Ναι. Ευθέως θα σας ρωτήσω. Την ερχόμενη εβδομάδα, στις 12 του μηνός, που είναι να πυρώσουμε 800 εκατομμύρια περίπου στο Δουνουτού, θα τα πυρώσουμε, τα έχουμε, θα τα πυρώσουμε. Αν με ρωτάτε αν τα έχουμε γενικώς, αυτό το ποσό το έχουμε. Τι σημαίνει γενικώς? Αλλά θα σας απαντήσω αμέσως. Γενικώς το έχουμε. Αν όμως με ρωτάτε ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να πάνε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να μείνουμε από χρήματα που αφορούν συντάξεις, μισθούς κτλ. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Σε τι ευελπιστώ και τι προσπαθούμε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να έχει υπάρξει συμφωνία. Μέχρι τις 12 Μαΐου εννοείται. Μέχρι τις 12 Μαΐου. Ναι. Να έχει υπάρξει συμφωνία. Υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες συμφωνίας και να μην υπάρξει κανένα θέμα. Το email δεν μας προεδιδάζει για τέτοιο πράγμα, κύριε Βίτσα. Σας προεδιδάζω εγώ. Δηλαδή άλλαξε πάλι. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Το email τι είναι, το email, το newspaper. Η χθεσινή ενημέρωση από το Μαξίμ. Έλεγε ότι είμαστε. Μα ξαναγυρνάμε σε ένα πράγμα το οποίο έχουμε πει εδώ και από χθε. Μα ξαναγυρνάμε από χθε μέχρι σήμερα, ξαναγυρίσαμε πάλι. Ότι σήμερα είναι ισόρροπο. Δηλαδή, μονίμως το λέμε, αν δείτε όλες τις ανακοινώσεις και την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα, λέμε ότι στο βαθμό, αν δεν θέλουμε όμως να έχει συμβεί αυτό το πράγμα, υπάρχει ζήτημα επιλογής μισθών και συντάξεων. Μακάρι, λέτε λοιπόν, τα 800 υπάρχουν.
Το θέμα είναι πού θα τα βάλετε. Θα τα δώσετε στο Δουνουτού ή θα καλύψετε άλλες ανάγκες. Και συγκεντρώνετε και άλλα. Ωραία, και συγκεντρώνετε. Και μαζέψετε 1,5 δις. Μάλιστα. Λοιπόν, εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τη μέρα που θα είναι η δόση. Ότι αν και απαντάω εγώ ότι αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, δείχνουμε όχι απλώς την καλή μας θέληση, αλλά ότι είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Με τη σημερινή μας. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε τι είναι. Είναι ότι πάμε σε, συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση. Τεχνικά, κλιμάκια, πολιτική διαπραγμάτευση, ναι. Συζητήσεις κτλ. Ναι, αλλά εσείς λέτε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Συμφωνία. Δεν θέλετε διάμεση συμφωνία. Άρα πώς γίνεται. Μα φτάσαμε τώρα. Λογικά δεν φτάνουμε μέχρι τις 11 Μαΐου να κάνουμε γενική εγώ συμφωνία. Εγώ καταλαβαίνω το εξής. Το βρίσκεται λογικό ένα θέμα. Δεν είναι αναγκαίο να γενική συμφωνία. Όχι, δεν είναι αναγκαίο μέχρι τις 11 Μαΐου να έχουμε γενική συμφωνία. Τι είναι, αν θέλετε, επιθυμητό. Μια έκθεση πρόοδου. Δεν μπαίνω εγώ σε τεχνικά, ναι. Αλλά κινήσεις καλής θέλησης, οι οποίες θα οδηγούν σε συμφωνία. Να πούνε, έτσι παιδιά, αλλιώς, καλά πάμε, δώστε κάτι. Πάμε, ανοίγουμε αυτό, 1,9, παίρνουν τα 800 εκατομμύρια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχοντας εξασφαλισμένους μισθούς και συντάξεις για τον Μάιο, και προχωράμε, συζητάμε τα επόμενα βήματα. Άρα καταλαβαίνουμε, κύριε Βίτσα, ότι θα είναι γι' αυτό, εσείς είπατε σωστά, ότι θα είναι σημαντική η σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όχι επί του συγκεκριμένου, αλλά επί της άποψης προθέσεων. Δηλαδή, στη διαδικασία προθέσεων. Γιατί είπα προηγούμενα ότι το ζήτημα, ας πούμε, όπως είναι όταν συζητάω και λέω ότι από το τραπεζικό σύστημα δάνεια προς την αγορά, είπα συγχρόνως, ότι υπάρχουν πολλαπλοί δανεισμοί, δηλαδή κεφαλαία κίνησης, δεν μιλάω για καταναλωτικά δανεισμοί, έτσι μην τρελαθούμε και τελείως. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βρεθούν λύσεις, δηλαδή, οι οποίες εάν, να διευκολύνουν τη διαπραγμάτευση. Εάν σήμερα το αφήσει το ίδιο ή μειώσει, διότι υπάρχει και αυτή η πληροφορία. Γι' αυτό έτρεξε εκεί πέρα ο Δράκας. Η μείωση, όπως καταλαβαίνετε, είναι επιθετική κίνηση. Θα είναι επιθετική κίνηση. Εγώ θέλω να είμαι σαφής. Όταν. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είμαστε ρεάλ. Πώς το είπατε αυτό. Υπήρχε η πληροφορία ότι ο Δράκης σκέφτεται τη σημερινή συνεδρίαση όχι μόνο να μην αυξήσει. Να μειώσει. Να μειώσει κιόλα τη δυνατότητα των τραπεζών να. Εγώ θα λέω πρέπει να το θεωρήσω ως επιθετική κίνηση, άρα θα δείτε τη δική μου την προσωπική γνώμη, στις επιθετικές κινήσεις δεν απαντάς γυρίζοντας και δημιουργώντας ανησυχίες, αλλά παίρνεις και εσύ τα μέτρα σου. Άρα λοιπόν, για να πάμε και στον κύριο Σκάρκα, εσείς μας λέτε ότι εάν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη μέχρι τις 11 Μαΐου, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και μας ρωτάνε και στον δρόμο και ρωτάνε και εσάς και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εάν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη, κάποια χρηματοδότηση, κάποια μορφή χρηματοδότησης, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τις 11 Μαΐου. Αυτή τη στιγμή το πιθανότερο είναι να μην πληρώσουμε το Δουνουτού. Εγώ λέω ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατό πολιτικά, τεχνικά, ανθρώπινα. Το ξέρω ότι να υπάρχει τότε εξέλιξη. Δεν άρα πηγαίνουμε για την εξέλιξη. Ναι. Και δεύτερο, ότι έχουμε. Τώρα, ξαναρωτάω εγώ πια. Τώρα. Ρωτήστε, θα σας απαντήσω. Και θα σας απαντήσω. Θα μου απαντήσετε εσείς. Ότι αν αυτή τη στιγμή, αν μπει, που ελπίζω ότι δεν θα μπει θέμα τέτοιο μέχρι την επόμενη Τετάρτη, ότι έχουμε αυτά τα χρήματα και πρέπει να τα δώσουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή οπουδήποτε αλλού ή σε μισθούς και συντάξεις, έχουμε απαντήσει από τις 20 του Φλεβάρι, από τις 25 του Γενάρη. Είσαστε σαφείς. Κύριε Σκράκα. Εχθές ο κύριος Τσακαλώτος με τον κύριο Δραγασάκη και όχι τον κύριο Βαρουφάκη επισέφθηκε τον κύριο Ντράγκη για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι επειδή η χώρα τρεις φορές από τις εκλογές μέχρι τώρα έχει